Και το δικό. Στο λένε έτσι. Στο λένε έτσι. Το ξέρω που το λένε. Γιατί δεν έρχονται τώρα να αρχίσουμε. Όχι. Η ώρα είναι ώρα. Όχι, όχι. Η ώρα είναι ώρα. Πάμε. Πάμε. Δεν πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχει βροχή και δεν μπορούν. Η κρύο πολύ. Εντάξει. Πρώτη σημεία. Καλούλης είναι. Πρώτη σημεία. Απάντα έχει δηλαδή. Καλώς το Χρήστο! Καλώς το Χρήστο! Καλώς το Χρήστο! Πόσο σου παλεύει και το τέλειο. Μπορεί να κάνει να πιάσει, αλλά σε αυτούς που υποφέρουν κάτι για αυτά, ποιος θα έπρεπε. Πάνω στην Ήπειρο, δεν είναι στη συνέχεια, τους έχει ταράξει το χιόνι. Η Βασίλισσα. Είναι για 2-3 μέρες ακόμα, γι' αυτό. Δες. Πάντως έχουμε τόση άποψη. Όταν στο περπάτημα, όταν κάνουμε, όταν αρχίζουν και από δύσπνοια, αμέσως μετά από 2-3 μέρες, κουνείται. Ίσως είναι πιο πίσω. Προχθές που αυτά και το μεσημέρι, είχε μια ψευτοχαμηλή, έτσι, αραιά συννεφιά. Και έχει ένα αλόνι ο ήλιος. Ένα αλόνι. Πολύ μεγάλο. Όχι από αυτά που βλέπουμε στη Σελήνη, τα μικρά, αλλά με πολύ μεγάλο. Περιμένα από τον Βαγγελέα. Τι κάτω σου πες. Τα βλέπω εσύ. Θέλει να μας απολαμβάνει όλους έτσι. Περιμετρικά. Αλλά είπε όλος Βαγγελίνη. Ευθέ και σκήνωσε την τιμή και καθάρισε την μάσα από
πάσης κυρίως και σε όσους αναφέρεται στους ψάξεις μόνο. Αμήν. Πρέπει να ζούμε κοντά στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, γιατί έτσι και μόνο έτσι ζούμε την Εκκλησία μας ζωντανή, ολοζώντανη. Και για να γίνει αυτό πρέπει να συμμετέχουμε εμείς προσωπικά στον τρόπο της ζωής τους και στη θυσία που έκαναν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και επειδή στερούμεθα από ζεστασιά εσωτερική και δεν φαίνεται να εκπέμπεται από μας καυτό το μήνυμα που δίνει ο Χριστός, γι' αυτό θεωρώ και είναι και αυτό αλήθεια, θεωρώ πολύ φρόνιμο να ζήσουμε έστω αυτή την ώρα ή και άλλες στιγμές που θα μας δώσει ο Θεός, να ζήσουμε λίγο, πολύ λίγο από τα μαρτύρια ή αλλιώς τα βασανιστήρια που έζησαν οι Άγιοι μας για να στερεωθεί το δέντρο της Εκκλησίας μας. Και καλό είναι, καλησπέρα, καλό είναι να κάνουμε το ξεκίνημα από αυτόν. Καλό είναι να κάνουμε το ξεκίνημα από αυτόν που ο ίδιος προσωπικά είπε, ο Χριστός δηλαδή, «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Εγώ είμαι ο Τσοπάνης, ο καλός, με κεφαλαία γράμματα. Ο καλός Τσοπάνης, συμπληρώνει ο Κύριος, τι θυσί την ψυχήν αυτού θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα, υπέρ των προβάτων. Αυτό που ο Κύριος κήρυξε, ότι αυτός είναι ο μοναδικά και εξαιρετικά καλός ποιμήν, το μετέφρασε με τη σαυρική του θυσία, το απέδειξε ότι είναι ο καλός Τσοπάνης. Ο ίδιος προσωπικά είχε πει και την άλλη αλήθεια, αν και είναι μία αλήθεια, αλλά πάση περιπτώσει και τον άλλο λόγο, το θεϊκό. «Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών επί την γη να αποθάνει, ούτως μόνος μένει». Το εξηγήσουμε. Εάν το στάρι, ο κόκκος του σταριού, πέσει στη γη και δεν σαπίσει, θα παραμείνει κόκκος σταριού, ατόφιος. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Αν όμως απίσει μέσα στη γη, θα βγάλει ρίζα, βλαστό, καρπούς.
πολύν καρπόν φέρει. Με αυτή την εικόνα ο Κύριος παρουσίασε τον εαυτό του προφητικά, ότι πρόκειται και αυτός να οδηγηθεί στο θάνατο σαν άνθρωπος. Άλλωστε το έχει τονίσει, συμφέρει να εγώ απέλθω, είναι συμφέρον σας εγώ να σταυρωθώ, να φύγω από τον κόσμο. Γιατί μόνο έτσι θα βρείτε τη σωτηρία σας. Έλατε λοιπόν να δούμε τώρα τον Κύριό μας σταυρωμένο. Να φέρουμε την εικόνα του σταυρωμένου Χριστού στα μάτια μας, μπροστά, στο νου μας. Εκεί να ξεκινήσουμε από την κεφαλή που φορεί ακάνθινο στεφάνι. Να προχωρήσουμε στα χέρια του που είναι καρφωμένα. Συνεχεία στην χτυπημένη από τη λόγχη πλευρά του, από μια λόγχη ενός στρατιώτου που χτυπήθηκε, και τέλος τα πόδια του που και αυτά είναι καρφωμένα. Όπου και αν κοιτάξουμε θα δούμε να τρέχει αίμα, και μάλιστα αίμα καθαρότατο, αίμα με αίμα που δεν το άγγιξε κανένας λεκές ποτέ αμαρτίας. Αγνός ο Υιός του Παρθένου. Το αίμα αυτό, λέγει η Αγία Γραφή, πιθανόν ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Απόστολος Παύλος το λέει, καθαρεί την συνείδηση ημών από πάσης αμαρτίας. Καθαρίζει το μέσα μας από κάθε κακό που προξενεί η αμαρτία. Καθαρίζει. Αίμα λοιπόν από το κεφάλι, λόγω του ακάθινου στεφανιού. Αίμα από τα καρφιά στα χέρια. Αίμα από την πλευρά, τη δεξιά του πλευρά. Αίμα από τα πόδια. Και έρχεται στη συνέχεια ένας υμνοδός της Εκκλησίας μας που έχει γράψει το Πάρια να λέει «Κρουνούς βλέπουμε να τρέχουν, Κύριε, από την πλευρά σου και παντού». Όντως ο Χριστός είναι ο ποιμήν ο καλός που θυσίασε τη ζωή του για τα πρόβατά του. Ο Κύριος είπε «Όσοι με ακολουθήσετε», και τον ακολούθησαν, «στη σειρά γενναίες γενναιών ανθρώπων, αρχής γενωμένης από τους Αποστόλους του, οι οποίοι και αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους με τη σειρά τους». Θα ασχοληθούμε με τα μαρτύρια των Αγίων και ιδιαίτερα πώς αυτοί οι μάρτυρες που σαν άνθρωποι σαν και εμάς έφταναν στο σημείο να αγνοούν την πίκρα του μαρτυρίου, τη δύναμη της φωτιάς, τα δόντια των λεόντων, το μαρτύριο στα τηγάνια και ούτω καθεξής. Πώς, θα δούμε στη συνέχεια. Το δε αποκορύφωμα, πριν προχωρήσουμε, το αποκορύφωμα της όλης, του όλου αυτού μαρτυρίου
των μαρτύρων είναι όχι βλέμμα οργής ή θυμού κατά των δημίων. Κανένας μάρτυρας από τον Χριστό, να ξεκινήσουμε, μέχρι και τον τελευταίο που θυσίασε τον εαυτό του, δεν διαλογίστηκε ούτε στο ελάχιστο να πει ρίξε φωτιά και κάφτους όλους αυτούς που μας τυραννούν. Κανένας απολύτως. Ξεκινάμε από τον Κύριο που 3-4 λέξεις είπε και αποτυπώθηκαν σε αυτούς που ήσαν απέναντί του. Πάτερ άφες αυτής ου χαρίδας υπτυπίουση. Προσεύχεται στον πατέρα του σαν άνθρωπος την ώρα της οδύνης του, την ώρα του πόνου, την ώρα που γίνονται σαν τα αίματά του, να συγχωρέσει εκείνους που του προξενούσαν τη μεγίστη οδύνη, που δεν έγινε σε άνθρωπος άλλος επάνω στη γη. Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδας υπτυπίουση. Αυτό λέει ότι κάθε άνθρωπος που διαλογίζεται το κακό και το κάνει το κακό, δεν γνωρίζει την κατή κάνει. Γιατί αν γνώριζε τι διαστάσεις έχει το κακό, πόσο μεγάλη συμφορά είναι, δεν θα το συλλογιζόταν καν. Γιατί, για να κοιτάξουμε το σταυρό, τι θα δούμε εκεί πέρα. Το γιο ενός Θεού που έγινε άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό, πόσο μεγάλο βάρος έχει το κακό που δεν μπορούσε να το πετάξει ο άνθρωπος από πάνω του και που από αγάπη ένας Θεός στέλνει τον Υιό του για να του πάρει το βάρος από πάνω. Δεν μπορούσε άνθρωπος στη γη να κάνει αυτό που έκανε ο Κύριος μας. Είναι επομένως πάρα πολύ μεγάλο βάρος, πολύ μεγάλη καταστροφή, πολύ μεγάλη συμφορά η αμαρτία. Αφού λέει ο Νικόδημος ότι μία σταγόνα από το δηλητήριο αυτό της αμαρτίας, μία σταγόνα, όχι ολόκληρη αμαρτία, να κάνουμε λέει μία υπόθεση, μόνο μία υπόθεση, να πάρουμε μία σταγόνα, ένα μόριο από το κακό που λέγεται αμαρτία και να το ρίξουμε λέει μέσα στον παράδεισο, αυτομάτως γίνεται κόλαση. Αυτομάτως γίνεται κόλαση. Αν η υπόθεση είναι αυτή, είπαμε, αν το ρίξουμε. Είναι απίθανο αυτό, αλλά για να δείξει πόση δύναμη έχει το κακό, λέγει, αρκεί μία σταγόνα από την αμαρτία να δηλητηριάσει όλο τον παράδεισο. Αυτό εμείς δεν έχουμε τις κεραίες καλές για να το συλλάβουμε. Γι' αυτό και όλη την ημέρα συμπεριφερόμαστε με το κακό σαν να είναι μια καραμέλα. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Το ότι ο Υιός του Θεού και μόνο ο Υιός του Θεού κατέβηκε κάτω για να εξαλείψει την αμαρτία. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν γνωρίζει, από εκεί ξεκινήσαμε, δεν γνωρίζει το κακό που κάνει εκείνος που το κάνει. Αν το γνώριζε, θα έκανε χιλιόμετρα πέρα από την αμαρτία. Πολύ, μα πάρα πολύ, γι' αυτό φωνάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει ουδενός δέδικα ημί αμαρτίας. Δεν φοβήθηκα στη γη επάνω τίποτε άλλο, ο Ιερός Χρυσόστομος. Εμείς άστατα εμείς. Παρά μόνο την αμαρτία φοβήθηκα.
Αυτήν φοβήθηκα και αυτήν απέφευγα στη ζωή μου. Εκεί θα σταθούμε λίγο, εκεί, για να δούμε στη συνέχεια γιατί το μαρτύριο του οποιοδήποτε Αγίου δεν ήταν βαρύ αλλά ελαφρύ, αλλά ήταν και γλυκή πολλές φορές. Μερικές μέρες, 9 του μηνός, γιορτάζουμε 40 μάρτυρες. 9 του μηνός, 40. Μέσα στην παγωμένη λίμνη τους έριξαν και φώναζαν όλοι με ένα στόμα. Δρυμής ο χειμών τους έκοβε ο παγετός της λίμνης, ήταν παγωμένη λίμνη, στη Σεβάστια της Ασίας. Δρυμής λέει ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Έβλεπαν τη γλύκα του παραδείσου και η γλύκα τους εξουθένωνε, τους έδειγνε από πάνω τη δρυμύτητα της παγωνιάς. Έτσι λοιπόν, από τον Χριστό, τον Μεγάλο Μάρτυρα με κεφαλαία γράμματα, τον Εσταυρωμένο με κεφαλαία γράμματα, Μεγαλομάρτης ο Χριστός, είναι ο πρώτος Μεγαλομάρτης, ακούμε να βγαίνει από τα χείλη του: συγχώρεσέ τους, γιατί πραγματικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Έτσι πρέπει να βλέπουμε και τα αδέρφια μας όλα, που είναι έξω από εδώ μέσα, που δεν γνωρίζουν Θεό. Γιατί άμα γνωρίζουν Θεό, θα έκαναν συμπεριφορά. Όποιος δεν γνωρίζει Θεό, δεν γνωρίζει σημαίνει κακό. Και επομένως έχει άλλη συμπεριφορά. Έχουμε χρέος λοιπόν σε αυτό που δεν γνωρίζει να πούμε: Θεέ μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ τον. Δεν γνωρίζει. Στη συνέχεια να έρθουμε στον άλλον εκείνο μάρτυρα και εκείνο μεγάλο, αλλά όχι στον άστημα του Χριστού, γιατί αλλή μόνο μας θα σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Αυτόν που στήθηκε με τα γόνατα κάτω και ατένισε τα μάτια του ψηλά στον ουρανό, ατένισε με τα μάτια του τον ουρανό και είδε εκεί, λέει, το θρόνο του Θεού και στα δεξιά του τον Υιό του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Το δε πρόσωπό του που έπαιρνε από τη λάμψη του ουρανού, του μάρτυρα εκείνου του μεγάλου, έπαιρνε από τη λάμψη του ουρανού, τη δόξα την αιώνια, αντανακλόταν πάνω στο πρόσωπό του και φαινόταν, λέει, το πρόσωπο του μάρτυρα που το ξέρουμε όλοι, σαν πρόσωπο αγγέλου. Και την ώρα λοιπόν που πέφτανε τα λιθάρια επάνω του, έλεγε: Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτη. Να μην λάβεις καθόλου υπόψη σου αυτούς που τώρα με εκτελούν με λίθους. Δεύτερο λοιπόν, μιμητή της ζωής του Χριστού, βλέπουμε στα μάτια μας και τρέφεται η ψυχή μας πέρα για πέρα τον μάρτυρα, πρωτομάρτυρα Στέφανο, να δέχεται τις πέτρες τη μία μετά την άλλη και να αντιμετωπίζει με αγάπη τους εκτελεστές, τους δημίους του. Προχτές, την περασμένη Δευτέρα, είδαμε εκεί τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης να τον απειλεί με θάνατο ο εξουσιαστής, με θάνατο, και εκείνος ο Άγιος ο Πολύκαρπος να μένει αμετάθετος. Ακούσαμε την περασμένη φορά να του λέγει ο εξουσιαστής: Βλαστήμησέ τονε, δεν είναι Θεός αυτός. Γι' αυτό αυτός που του είπε αυτό είναι και αντίχριστος. Σήμερα ο Απόστολος στην Εκκλησία λέγει: Πολύ αντίχριστη η σελιλήθαση εν το κόσμο,
έχουν μπει μέσα στον κόσμο ανάμεσά μας και τότε που ήταν Απόστολοι και τώρα πολλοί αντίχριστοι. Είναι εποχή αντίχριστου. Και το εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης. Άγιος Ιωάννης είναι. Και λέγει ότι ποιος είναι ο αντίχριστος. Αυτός που αρνείται ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε να σώσει τον κόσμο. Πάσο αρνούμενος, λέει τον Ιησού, αντίχριστος εστί. Είναι Υιός του Θεού, είναι σωτήρας, αυτό πιστεύουμε. Ο αντίθετα πιστεύων, αυτός είναι αντίχριστος. Βλαστήμα λοιπόν, του λέγει, δεν είναι Θεός αυτός. Ογδοήκοντα και εξ έτη δουλεύω αυτό. Του προσφέρω υπηρεσία, λέει, του Κυρίου, 86 ολόκληρα χρόνια, τόσο ήταν η ηλικία του, και ουδέν με ειδίκησε και δεν με αδίκησε καθόλου, καθόλου δεν με αδίκησε. Και πως δύναμε βλασφημίσε, πως μπορώ τώρα να βλασφημίσω τον βασιλέα μου, τον σώσαντά με, εκείνον που με έσωσε. Αυτά είπε ο γέρον επίσκοπος Πολύκαρπος με σθένος νεανικό, με σφρίγος που το ένιωθε και το κορμί του ακόμη, στον άρχοντα που του ζήτησε να αρνηθεί τον σωτήρα και λυτρωτή του. Τον απείλησε να τον κάψει, όπως και έκανε στην ουσία, και ο Άγιος απάντησε, πυρ απειλής το προσώραν και όμενον και με το λίγο σβενήμενον. Αυτό θα ανάψει τώρα δακά η φωτιά και μετά από λίγο θα σβήσει. Και τι με απειλείς με αυτό το πράγμα. Αλλά τι βραδύνεις, γιατί εργοπορείς, βάλε με ρίξε με στη φωτιά μέσα. Φέρε ο βούλη, έλα κάνε εκείνο που έχεις αποφασίσει. Μην αργοπορείς. Αυτή ήταν η απάντηση του Αγίου. Η φωτιά δεν τον έκανε να καμφθεί, να λυγίσει καθόλου στη σκέψη, στο φρόνημα, στον παρμό της ψυχής. Καθόλου. Παρέμενε αταλάντευτος. Βέβαια, μέχρι που τον δέχθηκε η φωτιά, τον ρίξανε στη φωτιά, αρνήθηκε η φωτιά να τον κάψει, γιατί έκανε ένα κύκλο, λέει, η φωτιά γύρω από το σώμα του και πήρε το σπίδο, το ξύφος, ο δίμιος και το κάρφωσε και έτσι παρέδωσε την ψυχή του. Έχουμε γέροντες που μπροστά στα θηρία είναι άκαμπτη. Λέει, θηριομάχησε. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για τον Άγιο Ιγνάτιο βέβαια. Αλλά όλοι οι Άγιοι θηριομάχησαν, γιατί θηρία ήσανε όχι τα θηρία, τα φυσικά θηρία, αλλά τα λογικά θηρία που τους έστελνε στα θηρία. Γι' αυτό όλοι, μηδενός εξαιρεμένου, εκείνοι που πάλεψαν με τους εχθρούς της πίστεως, θηριομάχησαν. Έκανα μάχη με τα θηρία. Να δούμε ένα κομμάτι του Ιερού Χρυσοστόμου πριν προχωρήσω, που σχολιάζει πως οι Άγιοι μας έβλεπαν τη φωτιά που είχαν να αντιμετωπίσουν, πως έβλεπαν τα θηρία, πως έβλεπαν τα σπαθιά, πως έβλεπαν τη φυλακή και ούτω καταξής. Για να βγούμε από την απορία, να δούμε τον τρόπο της σκέψης τους. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ έχει μια μεριά τον εχθρό διάβολο να κάνει συλλογισμούς
τι έκανε εκείνος και τι έβλεπε στους Αγίους μας. Λέει, τους έστρωσα άνθρακας αναμένους και αυτοί έτρεχαν σαν να πατούν επάνω σε τριαντάφυλλα. Προσέχουμε. Το λουλούδι σε τραβάει. Έτσι ένιωθαν οι Άγιοι. Τους άναψα πυρ και αυτοί σαν να ρίχτηκαν μέσα σε πηγές ψυχρών υδάτων. Τους καταξέσχισα τα πλευρά και τους άνοιξα βαθιά αυλάκια και κατέβασα ολόκληρα ριάκια με αίματα από το κορμί τους και αυτοί σαν να τους περιέλουζε χρυσός από παντού στολίζονταν με αυτόν τον τρόπο. Τα λέει ο διάβολος αυτά, προσέξτε το. Ο Χρυσόστομος τα λέει πώς αισθάνονταν οι Άγιοι. Λοιπόν, τους έριψα στους κρυμνούς και τους κατεπώντησα στο πέλαγος και αυτοί έδειγναν όχι ως άνθρωποι που κατεβαίνουν στο βυθό αλλά που ανεβαίνουν στον ουρανό σκυρτώντας για να πει από χαρά κουνιέται η καρδιά τους σκυρτώντας και αγαλώμενοι και σαν να εχόρευαν την Ιεράν Πομπήν και να έπαιζαν μέσα σε χλωερό λιβάδι άρπαζαν τις τιμωρίες ο καθένας όχι σαν τιμωρίες αλλά σαν άνθη ανοιξιάτικα με τα οποία στεφανώνονταν οι μάρτυρες. Τι λοιπόν έπρεπε να κάνω, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο διάβολος το ρωτάει αυτό, τι έπρεπε να κάνω, να του κόψω την κεφαλή. Αλλά τότε γίνεται αυτό που εύχεται και οι χριστιανοί θα λάβουν με το γεγονός τούτο μεγαλύτερα αποτροπή. Θα δούνε και θα τρέξουν κι άλλοι γρήγορα μα του πάνε το κεφάλι. Διότι τους προέτρεψαν ότι ο θάνατος των μαρτύρων δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή η οποία δεν έχει τέλος. Και ότι πρέπει κανείς να υπομένει με το παραπάνω για αυτήν τα πάντα και να περιφρονεί ακόμη και το θάνατο. Αυτό είχαν μάθει από τον Χριστό. Εάν λοιπόν κόψω την κεφαλή και υπομείνει το γεγονός γενναίος ο μάρτυρας, τότε στην πράξη θα τους διδάξει πιο καθαρά ότι έτσι πρέπει να περιφρονούν το θάνατο περισσότερο και έτσι θα αναστήσει τα φρονήματά τους και με το να αποθάνει θα τους δώσει μεγαλύτερη προθυμία ο μάρτυρας άμα φύγουν με σπαθί. Γι' αυτό είναι συγκινητικό αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Μιλάει για τον Άγιο Μάρτυρα Ρωμανό εδώ πέρα. Γι' αυτό του έκοψε τη γλώσσα ο τύραννος του μάρτυρα Αγίου Ρωμανού ώστε να στερηθούν τη φωνή του με την οποία απολάμβαναν οι χριστιανοί τα κηρύγματά του. Ήταν κήρυκας μεγάλος ο Άγιος Ρωμανός λέει και γλυκαίνονταν πολύ και του στήριζε πολύ με το κήρυγμα ο Άγιος. Πού είναι αυτοί που λένε ότι τα ξέρουμε όλα, έχουμε ανάγκη από κήρυγμα όλοι μας. Όλοι μας. Εδώ κήρυται ο Άγιος και ο διάβολος λέει κόφτου τη γλώσσα γιατί με τη γλώσσα στηρίζει λέει τους χριστιανούς. Αυτούς βάλω στο μυαλό. Δεν του πες κότος έδωρο κάτω, τη γλώσσα μόνο. Έτσι λέει δεν θα ακούνε. Θα στερηθούν λέει από το κήρυγμά του να γίνουν πιο δειλοί χωρίς να έχουν τον άνθρωπο που θα τους προετοιμάζει για τους αγώνας και τους σηκώνει έτσι την ψυχή με το κήρυγμά του. Κάνει το σχόλιο τώρα εδώ, προσέξτε το. Πρόσεξε την κακουργία του δαίμονα. Ο μεν Ηρώδης έκοψε το κεφάλι του Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτός εδώ,
που σκότωσε, που του κόψε τη γλώσσα του Αγίου Άνω του Ρωμανού, του Αγίου Ρωμανού, δεν του κόβει το κεφάλι, αλλά μόνο τη γλώσσα του κόβει. Γιατί άραγε, λόγω της μεγάλης κακουργίας του διαβόλου, αν του κόψω το κεφάλι, λέγει, και πεθάνει, θα φύγει χωρίς να βλέπει την απώλεια των αδερφών του. Σκέφτηκε, αν του κόψω το κεφάλι, θα φύγει και δεν θα βλέπει τη συμφορά, ότι δεν θα πιστεύουν πια οι άνθρωποι. Θέλω να βλέπει κιόλας τη συμφορά που θα αισθάνονται οι άλλοι δίπλα. Να μην έχει γλώσσα να μιλάει, να μην ακούνε λόγο Θεού. Τότε θα καίγεται περισσότερο η καρδιά του μάρτυρα. Εγώ όμως θέλω να τον κάνω μάρτυρα της συμφοράς των στρατιωτών του, ώστε να στενοχωρείται από την οδύνη βλέποντας να πίπτουν οι δικοί του, χωρίς να μπορεί να δώσει χέρι βοηθείας. Όταν λέει θα καλώ και τους δικούς του μετά να απολογούνται μπροστά μου στο βήμα, λέει ο τύραννος, άρα ο Σατανάς, δεν θα είναι, τους λέει. Όχι έτσι, αλλιώς ο Άγιος θα τους βλέπει, μένα δεν μπορεί να λέει. Και αυτοί θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν, να θυσιάσουν τα είδωλα. Να μην το διαβάσω όλο, λέγει, και χωρίς γλώσσα ο Άγιος μίλαγε. Και χωρίς γλώσσα ο Άγιος μίλαγε. Κοιτάξτε, πώς μιλάει ο Θεός σε όλους τους Αγίους, μπας και ακούνε φωνή οι Άγιοι που βλέπουν τον Κύριο να συνομιλεί μαζί τους. Ο Μωυσής που άκουσε τον Κύριο τον ίδιο να του μιλάει, έλα εδώ, του λέει, πήγαινε να βγάλεις τα αδέρφια σου από την Αίγυπτο να ελευθερώσεις, μήπως άκουγε φωνή? Όχι, εδώ είναι η λειτουργικότητα, εδώ μιλάει ο Θεός. Αυτά είναι για να πούμε εμείς εδώ γύρω τα υλικά πράγματα. Εδώ υπάρχει άλλη ακοή, με την οποία συνεργείται ο Θεός. Λοιπόν, αυτή την είχαν καθαρή την ακοή όλοι οι μαθητές του Αγίου, που διαβάσαμε Αγίου Ρωμανού, και συνομιλούσε μαζί τους και άκουγαν. Ο Άγιος λοιπόν Πολύκαρπος έπεσε με νεανικό σθένος. Ένας άλλος Άγιος, εξίσου μεγάλος με αυτούς που αναφέραμε τώρα, είναι ο Άγιος Ευστάθιος. Ένας επίσκοπος στην Ασία, μιας πόλεως, δεν θυμάμαι ποια είναι η πόλη, όμως θα αναφέρω ένα συγκινητικό κομμάτι από την του Αγίου αυτού. Τον παίρνει ο εξουσιαστής, το βάζει στην άμαξά του επάνω και με την άμαξα περνάει μέσα από την πόλη, που βέβαια ήταν πόλη χριστιανών. Όταν είδαν ότι άρπαξε ο εξουσιαστής το ποιμένα τους, το τζοπάνι τους, και το πήγαινε για τη θυσία, έτσι πήγαιναν όλοι οι τζοπάνιδες, οι πραγματικοί του Χριστού. Πηγαίνανε όλοι για τη θυσία. Τελείωσε. Αντέγραφαν τον Κύριο. Επάνω στην άμαξα, όπως λοιπόν πηγαίνανε, αρπάξανε λίθους και πετάγανε να σκοτώσουν τον εξουσιαστή. Και παίρνει το ημάτιό του Άγιος και το πετάει από πάνω από τον εξουσιαστή, για να μην το βρει κανένα λιθάρι. Προφύλαξε τον δήμιό του, τον εκτελεστή του, τον εχθρό του. Τέτοιες συγκινητικές στιγμές ζούσαν όλοι οι χριστιανοί την περίοδο των μαρτύρων. Και όλοι είχαν το φρόνημα ψηλά, στιτό όρθια, και αντιμετώπιζαν με θάρρος και με στένος και με δύναμη οποιοδήποτε μαρτύριο. Θα ήθελα να δούμε και ένα κομμάτι από αυτού του Αγίου Ρωμανού που ανέφερα προηγουμένως. Το έχω βέβαια σημειώσει εδώ για να το δούμε και μέσα από εδώ.
Λοιπόν, ακολούθησε, λέει, διπλό μαρτύριο. Είχε και ένα μαθητή, μικρό παιδί, ο Άγιος Ρωμανός. Και λέει, τον ήπιο σε ξύλο το έδεσαν και το έδερναν ενώ βρισκόταν η μητέρα του κοντά του. Το μωρό δίψασε και νερό ζήτησε. Αλλά η μαμά του του είπε, μη πεις στέκνο μου εκ του ύδατος τούτου, μη πεις από το νερό αυτό. Αλλά άπελθε και πήγε εκ του ζώντος ύδατος, άντε παιδί μου, πήγαινε κοντά στον Χριστό να πεις από το ζωντανό νερό. Αυτό που είπε ο Χριστός. Ο διψών, εκείνος που διψάει, θα έρθει κοντά μου να του δώσω εγώ το νερό εκείνο που αν το πει δεν θα διψάσει ποτέ. Αυτό, αυτή η συμβουλία έδωσε στο μωρό η μάνα. Και το παιδί υπάκουσε. Και με το αποκεφάλισμά του λούστηκε στο αίμα του το μωρό και ανέβηκε στους ουρανούς, όπου ήπιε από καινούριο ποτήρι νερό. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το καινούριο ποτήρι. Δεν χρειάζεται εξήγηση. Από το ποτήρι της Βασιλείας του Θεού. Και ο Άγιος Ρωμανός στη συνέχεια που διαβάσαμε του κόψανε τη γλώσσα σχολιάστηκε ως εξής από εδώ που έχω μπροστά μου εγώ. Αλλότου θαύματος ο Άγιος Ρωμανός και μετά την εκτομή το κόψιμο της γλώσσας μιλάει παραδόξως, ευχαριστώντας τον Θεό. Μίλησε, ακούστηκε, χωρίς και χωρίς τη γλώσσα. Είναι ένα από τα θαύματα που η Εκκλησία μας έχει γύρω από τα μαρτυρολόγια των Αγίων. Εμείς έχουμε και μία σειρά ατελείωτη από μάρτυρες. Όχι μόνο άντρες και μωρά παιδιά παρακαλώ. Το φανταζόσαστε αυτό το πράγμα? Ένα μωρό παιδί πώς καταλαβαίνει να δώσει απάντηση? Πού έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τυραννία? Πώς αντιστέκεται? Και χύνει ομολογώντας το αίμα του, χύνει το αίμα του, ομολογώντας το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εσείς και εγώ από την άλλη μεριά έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία, που άντεξε σε αιώνες μαρτυρικούς, να είναι οικοδόμημα που το αίσθησε άνθρωπος? Δεν το αίσθησε άνθρωπος. Το έχτισε ο ίδιος ο βασιλιάς της δόξης, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Είναι η Εκκλησία του Χριστού ο Παράδεισος ο ίδιος, στον οποίο Παράδεισο κατοικεί η Αγία Τριάδα ολόκληρη, γι' αυτό είναι Παράδεισος. Ένα αυτό φωνάζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον Κύριο μέσα, κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητος. Κατοικεί ολόκληρη η θεότητα, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, επειδή κατοικεί η Αγία Τριάδα, όπου βασιλεύει η Αγία Τριάδα, είναι και ο Παράδεισος. Χωρίς να βασιλεύει η Αγία Τριάδα, Παράδεισος δεν υπάρχει.
βασιλεύει στην εκκλησία μέσα, που λέει ο ίδιος, εγώ είμαι η κεφαλή. Είναι ο παράδεισος. Γι' αυτό λέει, στο χώρο που εισέρχεσαι για να εκκλησιαστείς, δεν εισέρχεσαι πουθενά αλλού παρά εκεί που βασιλεύω εγώ, στη βασιλεία μου, στον παράδεισό μου. Να θυμίσω, όσοι έχετε πάει και το έχετε δει, το ζείτε και ζωντανά. Αλλά και εμείς, με τη χάρη του Θεού, καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έλα εδώ Μωυσή, του φωνάζει στο Σινά. Αλλά πρόσεξε, εκεί θα βγάλεις τα παπούτσια σου. Γιατί εδώ που θα έρθεις, είναι τόπος Άγιος. Είναι τόπος Άγιος. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία σαν να μπαίνουμε και από καφενείο χειρότερα. Μιλάω γενικά, προσέξτε αυτό που λέω. Γενικά μιλάω. Και δεν χαπαρίζουν γρή ότι εκεί είναι τόπος Άγιος και φοβερός ο τόπος ούτως. Και φοβερός, λέει, ο τόπος ούτως. Στήσε εδώ επάνω θυσιαστήριο και θυσίασέ μου για να με ευχαριστήσεις. Αλλά για να συμβεί αυτό, να είναι Άγιος ο τόπος, πρέπει να το καταλαβαίνεις, να είναι Άγιος και ο χώρος αυτός. Μας το φώναξε χτες στην εκκλησία. Ακούστε με, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε ανθρώπινο σώμα είναι ναός του Θεού του Ζώντος. Κατοικεί μέσα η θεότητα. Και περπατάει και μιλάει η θεότητα μαζί με τον άνθρωπο που αντιλαμβάνεται και ζει και βιώνει την Αγία Τριάδα και τους Αγίους μαζί. Όμως, είδαμε να παρελάβουν οι Άγιοι, αυτοί οι λίγοι που αναφέρομαι, με αυτό κυρίως και με αυτό κυρίως προσιλωμένο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προσιλωμένο. Χωρίς αισθήματα προσήλωσης και αγάπης, πρώτης αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κανένας μάρτυρας δεν βάδισε το μαρτύριο. Κανένας. Να πούμε κάτι, να το δούμε και απλά. Δεν θυμάμαι Άγιο που να σταμάτησε να αισθάνεται έτσι, που στο τέλος είπε «Γεια, φεύγω». Ένας από τους 40 μάρτυρες, που θα γιορτάσει μεθαύριο, έκανε αυτό, σταμάτησε να βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου και είπε «Όχι, δεν θέλω μαρτύριο, θέλω να με βάλετε μέσα εκεί που είναι το λουτρό για να αποφύγω την παγωνιά». Και με αυτόν τον τρόπο πάλι πέθανε, βρήκε το τέλος του. Αλλά όταν σταματάς να βλέπεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε σταματάς και να ζεις. Σταματάς και να ζεις, εννοείται, πνευματικά ο άνθρωπος ζει. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, και τελειώνω, και εκείνος μεγαλομάρτυρας, καθημερινά πεθαίνω, καθημερινά πεθαίνω. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν υπήρχε μέρα του Αποστόλου Παύλου που να μην περνούσε μέσα από το μαρτύριο. Ξέρετε, εγώ να πάω να περιγράψω το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου που βρωμάω ολόκληρος, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να το περιγράψω, πώς το κάνουμε. Αλλά καταλαβαίνονται μόνο εκείνοι που έχουν ζήσει τα όμοια. Διηγεί σε κάποιον σε κάτι, έναν πόνο, το έχει περάσει και εκείνος σε καταλαβαίνει απόλυτα. Και εμείς λοιπόν που πάμε να περιγράψουμε τους πόνους και τα μαρτύρια του Παύλου που λέει «Καθημερινά πεθαίνω», δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Και όμως λέγει «Φέρνω όλες τις πληγές που έφερε ο Χριστός στο σώμα μου». Το λέει, εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού εν το σώματί μου βαστάζω. Όσες πληγές έφερε ο Κύριος,
τις κουβαλάω κι εγώ. Κανείς δεν έχει πει εκείνο το πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος το είπε. Και ακόμη είπα προηγουμένως, καθημερινά πεθαίνω. Αλλά και ζω. Αλλά και ζω. Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι που δείχνει τη νοσταλγία, τη μεγάλη επιθυμία, τη καυτή επιθυμία να πάει να βρει τον Κύριο. Λέει, επιθυμώ, αναλύσε το σώμα μου να γίνει ένα-ένα, να διαλυθεί σε εκείνα από τα οποία αποτελείται, επιθυμώ να αναλυθεί, αναλύσε, για να πάω κοντά στο Χριστό. Και συν Χριστώ είναι. Ξέρετε, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε άλλη τρανή απόδειξη για την Ανάσταση του Κυρίου από εκείνη των μαρτύρων. Κανένας μάρτυρας δεν θα πήγε να θυσιάσει τη ζωή του για ένα ψέμα. Αν ήταν ψέμα η Ανάσταση, δεν θα στηριζότανε. Τα αίμα των μαρτύρων, η θυσία της ζωής τους, αποδεικνύει με όλη τη δυναμική ότι ο Χριστός είναι Αναστάσει Ιησούς εκ νεκρών. Καθημερινά λοιπόν λέει πεθαίνει ο Άγιος και ακόμα λέει φέρνω μέσα μου, φέρνω όχι μέσα μου, και μέσα μου και έξω μου, πληγές. Και εννοούσε ότι από έξω οι εχθροί τον υπέβαλαν σε ένα διάκοπο μαρτύριο, αδιάκοπο, καθημερινά. Αλλά έλεγε, εκείνο που έλεγε και ο Ιωάννης, χαίρω εν της παθήμασή μου. Έχω χαρά γι' αυτό. Γι' αυτά έχω χαρά. Το ότι έχω μια πληγή, άλλη πληγή, άλλη πληγή, άλλη πληγή, χαρά. Χαρά στο μαρτύριο. Όμως ένα δεν μπορούσε να υπομείνει. Ένα το είχε πολύ βαρύ. Αμαρτάνει ένα στη χώρη εδώ κάτω, ένα μάρτυμα μοιχείας και λέει καίγομαι, πάρτε τον και πετάξτε τον πηγησία έξω. Να συνέλθει. Για να μην μολύνει και τους άλλους. Γιατί λίγο λέει ζυμαράκι, ζυμώνει και το κακό, ζυμώνει και το υπόλοιπο. Έξω μακριά. Λέει, αφορήσατε τον από την εκκλησία. Εκεί αισθανόταν πόνο μεγάλο. Δεν ήθελε να χαθεί ο άνθρωπος. Και τα συνήθεια λέει, πάρτε τον τώρα, βάλτε τον μέσα, δείχτε του αγάπη. Και ακόμη, γράφει, τι σας ασθενώ, τι σας ασθενεί και ούκα ασθενώ. Ποιος λέει αισθάνεται κάποια ασθένεια ψυχική ή και σωματική ακόμη και δεν, κυρίως ψυχική και δεν ασθενώ εγώ. Ποιος σκανδαλίζεται, θέλετε στο μυαλό σας τώρα, κατανοήστε τι θέλω να πω, ποιος σκανδαλίζεται έλεγε ο Απόστολος Παύλος και ούκ εγώ πειρούμε και εγώ δεν φλέγομαι. Και εγώ όταν βλέπω σκάνδαλα μέσα στον χώρο το δικό μας. Και φοβόταν πιο πολύ το από μέσα σκάνδαλο παρά το ερχόμενο από έξω. Αυτό δεν έκανε και τίποτα. Το πολύ πολύ του πόρου που αισθανόταν. Αυτό περνούσε. Αλλά το άλλο να χάνονται ψυχές δεν το άδεχαν οι Άγιοι. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Και για να τελειώσω. Το αίμα των μαρτύρων βοά. Φωνάζει στον Κύριο. Είναι πολύ συγκινητική εικόνα και κλείνω το θέμα το σημερινό. Πολύ συγκινητική εικόνα της Αποκαλύψεως του Ιωάννου που μας φέρνει μπροστά την εικόνα του Θεού, του θρόνου του Θεού και κάτω από το θρόνο λέει με λευκές στόλες ντυμένους όλους εκείνους που σφαγιαστήκανε στο όνομα του Ιησού Χριστού να αναπέμπουν προσευχή και να ανεβαίνει στον θρόνο του Θεού σαν λιβάνι, μόσχο θυμίαμα. Γι' αυτό εμείς επικαλούμε τους Αγίους. Γι' αυτό διαβάζουμε τους μυς των Αγίων, γιατί ο βίος του Αγίου μας φέρνει τον Άγιο μέσα μας. Και θα πω και αυτό και θα κλείσω. Υπήρχε συγκινητικός τρόπος ζωής για να αντιγράψω τους Αγίους την παλαιά εποχή. Δηλαδή, εμείς σήμερα έχουμε τη συνήθεια να γεννιέται ένα εγγονάκι μας και να βάζουμε το όνομα του παππού. Το είχαν και αυτοί
Είχαν και αυτή τη συνήθεια εκείνη. Αλλά η παρουσία ενός Αγίου που θυσιαζότανε για το όνομα του Ιησού Χριστού του συγκινούσε τόσο πολύ, ώστε άφηναν στην πόλη ολόκληρη τη συνήθεια εκείνη και έλεγαν «Θα βάλουμε το όνομα του Αγίου που θυσιάστηκε». Και λέει «Νικούσε η Ευλάβεια το έθιμο». Η μεγάλη αγάπη στον πρόσωπο του Αγίου νικούσε το έθιμο. Και ακόμη στα δαχτυλίδια, λέει ο Χρυσόστομος, που βάζανε, όπως βάζουμε και εμείς σήμερα, χάραζανε πάνω την εικόνα του Αγίου για να βλέπουν τον Άγιο και να μιλάνε με τον Άγιο. Και ακόμα στους δρόμους οδούς, οδός Αγίου Ευσταθίου, που είναι οδός Αγίας Παρασκευής παραδείγματος χάρη, αυτοί βάζανε δρόμους στο όνομα των Αγίων, ώστε να μην μιλάει μόνο ο έσω κόσμος για τον Άγιο που έχισε το αίμα του, αλλά να μιλάνε και οι δρόμοι και τα δακτυλίδια και το σπίτι ολόκληρο μέσα ότι εδώ κατοικεί ο Άγιος. Αυτή ήταν η ζωή των χριστιανών και των Αγίων της εποχής εκείνης. Ας έχω την ευχή όλων των Αγίων και να μας στηρίζουν στην πορεία της ζωής μας. Αμήν. Πέστε αν κάτι θέλετε και για λίγο πάλι, αφού σας έφαγα τον χρόνο εγώ, να ξέρουμε ότι η Εκκλησία και αυτό είπε ο Κύριος. Ο Κύριος το είπε. Όσο και αν πολεμηθεί η Εκκλησία, δεν πρόκειται να καμπαρίσει η Εκκλησία. Δεν πολεμάνε το κόστος των Αδάμ με τα ρατώματα. Τέρμα, δεν θα πέσει η Εκκλησία και όταν βγουν τα δαιμόνια από την κόλαση να την πολεμήσουν. Θέλετε κάτι να πείτε. Και η Αγία Παρασκευή δροσιζότανε όταν ο τύραννος βεβαίως την έβανε να την κάψει γιατί ήθελε, λέει, να πάει να τιμήσει τα είδωλα. Δεν πήγε όμως. Την έβαλε να την κάψει, μπήκε μέσα και δροσιζότανε. Και λέει Παρασκευή μου, λέει δεν καίγεσαι. Λέει όχι, λέει αφέντη, γιατί είναι δροσερό το νερό. Λέει δεν μου ρίχνεις και εμένα και της κάνει πλάκ προς τράβωση. Λέει αμά, θαύμα λέει, ο λόγος λέει του Θεού, βεβαίως. Και πίστεψε με όλο τον κρόπ και γίνανε χριστιανοί και πέταξε τα είδωλα. Πώς θα αλλάζει ο κόσμος. Πολλοί άνθρωποι πώς και εμείς μπορούμε να μαρτυρίζουμε. Αλλά... Το θέμα του μαρτυρίου, αυτό το ξέρει μόνο ο Κύριος. Εμείς μπορούμε να θυσιάσουμε, κάτι άλλο που το δέχεται πιο ευχάριστα ακόμα ο Κύριος. Το κακό που έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι μεγάλο βράδυ συμφορά. Να αλλάξουμε ώρα, να βάλουμε 7 παρακαλώ. 7. Βάλουμε 7, έτσι. Ναι. Γιατί μεγαλώνει η μέρα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελείς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, τόσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς φυλασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ο